Πάμε να δούμε πώς θα εισέπραξε όλα αυτά το Βερολίνο. Παντελής Βαλασόπουλος είναι στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα. Υπήρξε η λιτή ανακοίνωση της καγκελαρίας ότι μίλησαν οι δύο, συγγνώμη, ναι, ότι οι δύο τους μίλησαν σήμερα επί μία ώρα, ότι ήταν μία συνομιλία που κράτησε μία ώρα και αντάλλαξαν απόψεις για τις διαφορετικές θέσεις που έχουν. Ο καγκελάριος εξέφρασε, λέει, η ανακοίνωση την ανησυχία του. Ο οποίος ήταν πρωτοβουλία η τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν το γνωρίζουμε, δεν το αναφέρει η ανακοίνωση, δεν αναφέρει ποιος πήρε ποιον. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της καγκελαρίας, ο καγκελάριος εξέφρασε την ανησυχία του ότι εδώ και ημέρες υπάρχουν πολύ άσχημες εικόνες και πληροφορίες από την Ουκρανία. Κάλεσε τη ρωσική ηγεσία σε άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στις περιοχές που διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις. Και συνεχίζει η ανακοίνωση από την πλευρά του Προέδρου Πούτιν, του ανέφερε στον κύριο Σόλτς ότι η Ρωσία και η Ουκρανία σχεδιάζουν ένα τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων αυτό το Σαββατοκύριακο. Σχεδιάζουν. Σόλτς και Πούτιν συμφώνησαν να έχουν σύντομα μια νέα επικοινωνία. Mm-hmm. Δεν αναφέρει τίποτα άλλο. Για το Βερολίνο όλα τα υπόλοιπα, ειδικά αυτά περί ακροδεξιών, δεν λένε τίποτα, εφόσον γνωρίζουν ότι το Κρεμλίνο έχει και στενές σχέσεις με πολλά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και το... Εδώ το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας έχει πολύ στενές σχέσεις και με το κόμμα του κύριου Πούτιν, η εναλλακτική για τη Γερμανία. Οπότε αυτά πιστεύουν ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση της Ρωσίας. Δεν δίνουν σημασία σε αυτά. Εδώ να σου πω ότι σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που μας έκανε την ενημέρωση, ο κύριος Μπούχνερ, δήλωσε ότι στο επεισόδιο στο πυρηνικό εργοστάσιο, καταρχήν ότι μίλησαν χθες το βράδυ και Ζελένσκι με Σόλτς. Τον πήρε, λέει, ο Ζελένσκι τηλέφωνο και τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και για την κατάσταση στο πυρηνικό εργοστάσιο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της καγκελαρίας, υπεύθυνοι για αυτό το επεισόδιο είναι οι Ρώσοι, οι οποίοι άνοιξαν εναντίον του εργοστασίου. Τη φωτιά, λέει, κατέσβεσαν Ουκρανοί πυροσβέστες. Δεν υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας. Η κατάσταση παρακολουθείται από τα ειδικά κέντρα που υπάρχουν στη Γερμανία και μετρούν τη ραδιενέργεια. Ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος, πώς ξέρετε ότι ήταν Ρώσοι? Είπε, είναι δικές μας πηγές που δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ποιοι είναι. Να σου πω ότι υπάρχει και μία έκθεση των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, η οποία δημοσιεύθηκε, μάλλον προβλήθηκε από το δημόσια τηλεόραση του ARD. Mm-hmm. Θα σου πω τα βασικά σημεία πολύ γρήγορα, τι λέει η γερμανική υπηρεσία κατασκοπίας και η γερμανική μυστική υπηρεσία του στρατού. Είναι μερικά σημεία που μπορούν να βγουν στη δημοσιότητα. Τα απόρριτα βέβαια δεν τα βγάζουν. Λοιπόν, λέει αυτή η υπηρεσία, οι απώλειες των Ρώσων είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που παραδέχονται. Το Κρεμλίνο θα συνεχίσει τις επιθέσεις με σκοπό κυρίως να πάρει την Ανατολική και Νότια Ουκρανία. Θα λάβει πιο αιματηρή τροπή ο πόλεμος. Δεν φαίνεται για την ώρα να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση να επηρεάζει τον Πούτιν στο εσωτερικό του. Και το περιβάλλον του Πούτιν παραμένει σταθερό στον Πούτιν. Ωστόσο, ο ίδιος ο πρόεδρος έχει αποτραβηχθεί. Περνάει πολλές ώρες μόνος του, γράφοντας κείμενα κυρίως ιδεολογικού περιεχομένου. Οι απώλειες του στρατού είναι μεγαλύτερες από αυτές που παραδέχονται οι Ρώσοι. Αναμένουν μια γρήγορη προέλαση από εδώ και πέρα. Υπάρχει όμως απογοήτευση στις τάξεις του ρωσικού στρατού, προβλήματα στην επιμελητία, στα τρόφιμα, στη βενζίνη, στα πυρομαχικά. Υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές της γερμανικής κατασκοπίας για λιποταξίες. Στην αρχή, λέει, αυτή της επιχείρησης, ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε άπειρους κληρωτούς με σκοπό να θυσιαστούν αυτοί ώστε να προκληθούν φθορές στις μονάδες του Ουκρανικού στρατού. Τώρα όμως θα μπουν στη μάχη οι έμπειρες μονάδες του ρωσικού στρατού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο ρωσικός στρατός θα καταλάβει τελικά το Κίεβο και θα υπάρξει μετά από πλειορκία, η οποία θα οδηγήσει πιθανότητα σε έξοδο των αμάχων. Εδώ λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει το σενάριο του Γκρόζνη, δηλαδή να πούν στους αμάχους φύγετε, όποιος μένει μέσα στο Κίεβο είναι μαχητή, άρα έχουμε δικαίωμα να το σκοτώσουμε και κατόπιν να ισοπεδωθεί το Γκρόζνη, όπως το Γκρόζνη και το Κίεβο. Αυτό βέβαια το τελευταίο είναι σενάριο.
Έτσι, τα άλλα είναι διαπιστώσεις. Προβλέψεις πάντως, δυσίωνο το σενάριο αυτό. Θα αυτό είναι που έδωσε στη δημοσιότητα η μυστική υπηρεσία του γερμανικού στρατού. Πάντως, από τη Ρωσία λένε ότι το τηλεφώνημα μεταξύ Πούτιν-Σόλτς έγινε με γερμανική πρωτοβουλία. Έτσι το λέω για να κλείσει και η παρέμβαση. Οι Γερμανοί δεν το αναφέρουν. Πιθανότητα έγινε, μπορεί να γίνει και έτσι. Ναι. Το καλό είναι, Πόπι, να πω και αυτό και να κλείσω, ότι μετά από μία ημέρες που είχαμε πολύ κλιμάκωση, μεγάλη κλιμάκωση της έντασης, είναι μία πολύ καλή είδηση σήμερα ότι τουλάχιστον οι δύο ηγέτες μίλησαν, τουλάχιστον έγινε αυτό το τηλέφωνο. Και βλέπουμε μία ελπίδα για τη διπλωματία, γιατί λέει ότι θα ξαναμιλήσουν. Και εδώ να προσθέσω και για την είδηση για την κυρία Μέρκελ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ο κύριος Ρότ, ο οποίος ήταν υφυπουργός εξωτερικών στην προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ότι πρέπει να οριστεί ένας διεθνής διαμεσολαβητής, ο οποίος να έχει εμπειρία και κύρος, και μία καλή περίπτωση, λέει, θα ήταν η κυρία Μέρκελ, που διαθέτει και σεβασμό και κύρος. Ήταν μια πρόταση που έχει κάνει και το αριστερό κόμμα. Μάλιστα. Ας την κρατήσουμε. Πρόταση είναι για την ώρα, θα το δούμε.